Σκεφτόμουν τώρα που έκανα, κάναμε το τρισάκι. Πόσο ζωντανή είναι η Άγιοι που και στους παλιούς Αγίους αλλά και στους νεότερους Αγίους έχουμε διηγήσεις ότι μιλούσαν οι ζωντανοί με τους αποθαμένους. Αυτό σημαίνει ζωντάνια και επικοινωνία του ουρανού με την γη. Διώσει νεκρά εν τάφο προσφωνή. Λέμε στο Απολυτή και το Αγίου Σπυρίδωνος. Ψάχνανε κάτι, δεν το βρίσκανε και πάει ο Άγιος Σπυρίδωνας και λέει, πες μου, πού είναι. Πες μου πού είναι. Και του είπε. Και έχουμε και τη δίκηση του Παπαφώτη που τον διαβάσαμε εδώ στο μνημόσυνο. Που μιλούσα, λέει, όλο το βράδυ με τους αποθαμένους. Χιόνι είχε, κρύο είχε και αυτός δεν κρύωνε. Γιατί είχε τη χάρη. Και εμείς λέμε μετά πώς θα με βοηθήσει ο Θεός να μου δώσει κάτι από τα εύκολα που το ζητάμε και απελπιζόμαστε και χανόμαστε ότι δεν είναι εύκολο να μας τα δώσει. Γιατί δεν τα δίνει, ε? Γιατί δεν έχουμε αγάπη. Δεν γίνεται. Χωρίς αγάπη χάνεται, φεύγει ο Θεός. Χωρίς αγάπη, χάρη Θεού και ευλογία δεν έρχεται. Αγάπη στο Θεό, αλλά πιο πολύ αγάπη στο συνάνθρωπο. Και βλέπουμε το σημερινό, δέστε λίγο τώρα. Δέστε λίγο τώρα. Όχι, πρώτα θα πω για τον Απόστολο. Σήμερα μου άρεσε το αποστολικό ανάγνωσμα. Το είπε και πάρα πολύ ωραίο ο Γιώργης, πολύ. Τι λέει ο Απόστολος? Χάρη τη Θεού είστε σωσμένοι. Με τη χάρη τη Θεού είστε σωσμένοι. Και λέει αυτό αυτή τη φράση και αμέσως τι λέει? Πώς σώθηκε αυτό στην πόλη της Δαμασκού? Ο άρχοντας, λέει, της πόλης, τον κυνηγούσε να τον συλλάβει. Και με τι έξυπνο τρόπο τον έσωσαν οι κάτοικοι, οι χριστιανοί της Δαμασκού. Πήγαν, λέει, στον τοίχο, αυτοί φύλαγαν τις πόρτες, τις πύλες. Τότε γύρω-γύρω οι πόλεις όλες είχαν φρούρια. Και είχαν μία, δύο, τρεις πύλες να βγαίνουν προς τα έξω. Οι οποίες φυλάσσονταν ποιος έμπαινε και ποιος έβγαινε. Και ενώ φύλαγα τις πύλες, τον βάλα μέσα σε ένα καλάθι, δέσανε το καλάθι και τον βγάλανε από την πίσω πλευρά και έφυγε. Και για να μην πούμε τώρα και ο Άγιος και Απόστολος Παύλος σκεφτεί εγωιστικά, ενώ λέει κάτι σπουδαίο αμέσως μετά, στο τέλος τι λέει? Μας ενδιαφέρει τι λέει στο τέλος, λέει. Λέει, είδα άνθρωπον προετών 14. Δεν λέει, εγώ ο Απόστολος Παύλος. Εμέσως το λέει, τι έζησε. Είδα άνθρωπο, λέει, προετών 14. Είτε εντός του σώματός του, σωματικά κιόλας είδε αυτό, είτε εκτός του σώματος δεν ξέρω. Ένα ξέρω. Ότι αυτός ο άνθρωπος τον άρπαξε ο Θεός, τον ανέβασε έως τρίτου ουρανού και εκεί είδα, λέει, την βασιλεία των ουρανών. Τι είδα? Αυτά που δεν μπορεί να τα πει ανθρώπου λαλιά, ούτε μπορεί να τα σκεφτεί άνθρωπος. Είδα άρρητα ρήματα. Αυτά που δεν μπορούν να δεχτούν, δεν υπάρχουν λέξεις.
και για να μην υπερηφανευτεί, τώρα λέει το άλλο. Τώρα λέει το άλλο. Αυτός ο άνθρωπος όμως λέει, του δόθηκε λίγο αέρα, λίγο. Αυτός ο άνθρωπος του δόθηκε, λέει, ασθένεια. Οι ερμηνευτές, βλέποντας και σε άλλα σημεία που μιλάει, σημαίνει ότι πονούσε το στομάχι του πολύ. Άγγελος, πώς παρομοιάζει την ασθένεια? Άγγελος Σατάν, Σατανάς άγγελος. Και εδώ τώρα έχει σημασία. Τρεις τον Κύριο παρεκάλεσα. Τρεις φορές. Μόνον τρεις φορές. Για να μου το πάρει. Και τι μου απάντησε, λέει ο Κύριος? Αρκήσει η χάρη μου, σου αρκεί η χάρη μου, η χάρη δύναμής μου εν ασθενεία τελειούται. Σου αρκεί που έχεις τη χάρη μου, διότι η δύναμής μου και η χάρη μου, μιλάει ο Χριστός τον Παύλο, στην ασθένεια τελειοποιείται. Δηλαδή, αν το πάμε στο Ευαγγέλιο, πώς κέρδισε ο Λαζαράκος τη βασιλεία των ουρανών? Γιατί ήταν ταλέπορος. Γιατί πάλευε. Γιατί υπόφερε. Τούτα δω όλα, λέει, τούτα δω τον έβαλαν στη βασιλεία των ουρανών. Ο πόνος πόση ευλογία έβλεπε ο γέροντας Παΐσιος, πού? Στο καρκίνο. Πήγαμε μια φορά μια παρέα να του πούνε ότι ο πατέρας ενός είχε καρκίνο. Και μόλις του το έπανε, άρχισε να φωνάζει ο γέροντας. Πω, τι ευλογία είναι, τι ευλογία είναι, τι ευλογία είναι. Απόρρισαν όλοι. Γεμίζει παράδεισο, λέει ο καρκίνος. Αλλά για να μην μείνουν όμως με τον κακό το λογισμό, τι ευλογία, τι παράδεισο. Σου λέει, είναι καλά ο γέροντας που τα λέει αυτά. Τι είπε μετά? Το τι είπε μετά έχει αξία για να το βρούμε πόσο ευλογία είναι. Γυρίζει την Παναγιά που ήταν δίπλα του, εικόνα, την παίρνει, λέει, αγκαλιά, τη φυλάει, την κοιτάει και άρχισε να την παρακαλάει. Παναγίτσα μου, μη με ξεχάσεις εμένα και δεν μου δώσεις καρκίνο, δεν μου δώσεις αυτήν την ευλογία. Δεν μου δώσεις αυτήν τη χαρά, δεν μου δώσεις αυτήν την ευλογία, δεν μου δώσεις αυτήν τη χαρά. Τον ακούσαμε, λένε τα παιδιά που το περιγράφουν, και μείναμε. Πόσο πολύ ο γέροντας χαίρονταν ό,τι υπόφερε. Και ο γέροντας τούτος εδώ υπόφερε από πολλές μεριές. Πρώτον, όταν ήταν στο στρατό, είχε χάσει το ένα πνευμόνι του. Για φανταστείτε όλες τις ασκήσεις, όλες τις μετάνοιες, όλα που έκανε, τα έκανε με ένα πνευμόνι. Γι' αυτό και δεν έφτανε το αίμα, κυκλοφορούσε και κρύωνε χειμώνα καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι ακόμα είχε μια κουβέρτα που έρχεται πάνω του. Δεν το σταματούσε όμως την άσκηση. Και αυτή την παράκληση που έκανε στην Παναγία, τον πήρε τον καρκίνο.
5 διαφορετικούς καρκίνους είχε όλους τους τύπους. Αυτός ο ασκητής που ποτέ δεν ξεπέρασε το φαγητό, ποτέ δεν έφαγε αυτά που λένε οι γιατροί ότι είναι επικίνδυνα, ποτέ, αλλά την προσευχή να πάρει και αυτός την ευλογία. Και μάλιστα λένε ότι είχε πάει μια φορά, λέει, ένας πολύτεκνος πατέρας με 9 παιδιά από την Πάτρα, κλαίγοντας βαριά και βαθιά στο γέροντα. «Γέροντα, πού θα αφήσω τα παιδιά μου, όλα είναι ανήλικα, όλα είναι μεγάλα». Και τότε, λέει, γύρισε στην Παναγιά και της είπε, «Παναγιά μου, πάρ' τον από αυτόν και φέρ' τον σε μένα». Ποιος θα το έλεγε αυτό? Ποιος θα το έλεγε αυτό? Για να πάμε λίγο πιο βαθιά στο Λάζαρο και στον πλούσιο. Ένας πλούσιος και ένας φτωχός. Πεθαίνει, λέει, ο φτωχός. Ποιος φτωχός? Αυτός, λέει, που ήταν και φτωχός και ταλέπορος και γεμάτος αρρώστιες, τόσο πολύ που τα σπηριά του, λέει, που είχε γεμίσει το σώμα του, πηγαίνανε τα σκυλιά και τα γλύφανε για να μαλακώσει και να μην τον πονάνε. Νιώθουνε τα ζώα πολλές φορές. Εμείς δεν νιώθουμε τον πόνο του συνανθρώπου μας. Πεθαίνει, λέει. Α, και πώς ζούσε ο καημένος τούτος εδώ ο Λάζαρος? Πηγαίνοντας και τρώγοντας τα αποφάγια από τους πλούσιους. Πεθαίνει, λέει, ο Λάζαρος και ήρθαν, λέει, οι άγγελοι και τον πήραν. Και τον πήγαν στη βασιλεία των ουρανών. Πεθαίνει, λέει, και ο φτωχός, ο πλούσιος, τον έθαψαν και έρθει ο Διάνος και τον πήρε. Και εκεί που ζούσε και βασανίζονταν, βλέπει, λέει, μακριά τον Αβραάμ και αυτός που ήταν στον παράδεισο και φωνάζει δυνατά, «Πάτερ Αβραάμ, σε παρακαλώ, πες, λέει, στον Λάζαρο». Τον θυμήθηκε τώρα το Λάζαρο. Αυτόν που ίσως κλωτσούσε. Αυτόν που ίσως κορόιδευε. Αυτόν που ίσως όταν πήγαινε στο σπίτι του τον έδιωνε. Αυτό που κάνουμε όλοι, όλοι, όλοι. Πες του, λέει, του Λάζαρο, να πάει να φουτίξει λίγο ένα πανί στο νερό και να δει να βάλω λίγο στα χείλια μου και στο πρόσωπό μου, διότι καίγομαι. Έτσι κάνει ο διάολος. Του διάολου πράγμα είναι η κόλαση, είναι του Θεού. Ο Θεός δεν έφτιαξε κόλαση. Η κόλαση γίνεται συνεργασία. Το βάσανο γίνεται. Αυτά που έχουμε φορτωμένα στην καρδιά μας και στην ψυχή μας και είναι όλες οι αμαρτίες, μαζί με την κακία και την πονηριά του διαβόλου και παιδευόμαστε. Απ' την άλλη μεριά, οι καλοσύνες μας, η αγάπη, η ταπείνωση, η υπομονή, οι χαιρετές μας, μαζί με τη χάρη του Θεού, εφρενόμαστε. Αυτή είναι η διαφορά. Και λέει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, το κακό στην κόλαση είναι η μοναξιά. Μοναξιά, απέραντη, κανένας. Δεν έχει παρέα, δεν έχει συμπαράσταση, δεν έχει τίποτα. Και το υπέροχο του Παραδείσου, όλο αυτό, άγγελοι, αρχάγγελοι, προφήτες, Παναγία, μάρτυρες,
μικροί, μεγάλοι, όλοι όσοι είναι στον παράδεισο, όλοι μαζί ζουν, όλοι μαζί απολαμβάνουν, όλοι μαζί χαίρονται, όλοι μαζί ζουν το όλοι μαζί. Και τι του λέει ο Αβραάμ, δεν γίνεται, λέει, να έρθει, χάσμα μέγα. Και τώρα λέει, και αυτό που έγινε, παραχώρηση ήταν για να φτιαχτεί το Ευαγγέλιο, η περικοπή. Δεν μπορεί να πάει, λέει, ένας από εδώ, από εκεί, ούτε από εκεί να έρθει εδώ. Και τότε τι ζητάει, τι κοιμήθηκε ο πλούσιος από τόσο βάσανο που περνούσε. Έχω, λέει, 5 αδέρφια, σε παρακαλώ. Στείλε, λέει, τον Λάζαρο να τους πει τι είναι τούτο και τι είναι εκείνο. Δεν έχει νόημα, λέω. Και να δουν, λέει, έναν πεθαμένο να ανασταίνεται, λίγο, λέει, λίγο θα συγκινηθούν. Αυτό που έγινε και με τον Χριστό τους ανέστησε. Και την κόρη του Ιάιρου και τον ιό της χείρας της Ναή και τον Λάζαρο τους ανέστησε. Και όμως τη μια Κυριακή θα τα ζήσουν όταν έρχονται σε λίγους μήνες, φέτος και πιο νωρίς. Ευλογημένος ο ερχόμενος στα Βάγια, άλλον σταύρωσαν αυτόν 4 μέρες μετά. Πάρ' τον, σταύρωσέ τον. Κανένας δεν πιστεύει από τα θαύματα. Πότε πιστεύει ο άνθρωπος? Μην το περιμένουμε το θαύμα, δεν θα έρθει. Από τα λόγια του Ευαγγελίου και από το παράδειγμα των Αγίων, εδώ τώρα, ούτε αυτό φτάνει πολλές φορές, από το παράδειγμα των Αγίων και το παράδειγμα των ζωντανών που έχουν και αγάπη και ταπείνωση και υπομονή. Αυτοί θα μας κρίνουνε, αυτοί που στις μέρες μας τήρησαν και τηρούν το Ευαγγέλιο. Και έχει κάποιες ψυχές, έχει κάποιες ψυχάρες, έχει κάτι αγιασμένες ψυχές. Ούτε να το φανταστούμε μπορούμε πόση αγάπη, πόση ταπείνωση, πόση υπομονή, πόσο χαμόγελο, πόση χαρά, πόση γαλήνη, πόσο Θεό, πόσο συνάνθρωπο έχουν μέσα. Πόσο Θεό και πόσο συνάνθρωπο έχουν μέσα. Πω. Και αξιώνομαι πολλές φορές τέτοιος να εξομολογώ. Και βρεύουν και θρέπουν. Γιατί λέω πω, τι χαρά, τι εξομολόγηση, τι ομορφιά έβγαλε αυτή η ψυχή. Και θα σας πω και κάτι τώρα, για να σας μπερδέψω, θέλω να σας μπερδέψω, μ' αρέσει να σας μπερδέψω. Δεν είναι η αμαρτία που μας χωρίζει από το Θεό. Είναι ο εγωισμός, η υποκρισία και η αμετανοησία. Το ξαναλέω, δεν είναι η αμαρτία που μας χωρίζει με το Θεό. Πόσες αμαρτίες είχαν οι Άγιοι, τι τους ανέβασε Αγίους? Η μετάνοια, η αγάπη, η ταπείνωση, η υπομονή. Μη σας λέει ο διάολος, τόσες αμαρτίες που έκανε, σωτηρία δεν έχει. Αυτό είναι που δεν μας σώζει, η απελπισία, η πονηριά του διαβόλου να μας κρατάει μακριά από το πετραχύλι του παπά. Και επειδή σε εσάς, θα το πω τώρα και ας μου το πει ο Θεός, ότι αυτό είναι εγωισμό που λες, Χριστάκη, είναι εγωισμό. Είναι, Θεό, θα σας το πω.
σας έδωσε έναν παπά χασό, δεν καταλαβαίνει και σας τα συγχωρεί. Μην τα αφήνετε στην καρδιά σας. Μην αφήνετε στην καρδιά σας τις αμαρτίες. Μην αφήνετε στην καρδιά σας τις κακίες. Μην αφήνετε στην καρδιά σας τους εγωισμούς. Μην αφήνετε στην καρδιά σας τον διάβολο. Διώξτε τον, διώξτε τον, διώξτε τον, διώξτε τον. Για να είμαστε έτοιμοι. Γιατί θα χτυπήσει πόρτα και τέλος. Χτυπάει πόρτα, τέλος. Μας πήρε ο Άγγελος. Και με φοβόμαστε. Γιατί αν μας πάρει έτοιμος, πού θα πάμε στο Θεό? Γιατί να φοβόμαστε, να φύγουμε. Όταν έλεγα σε ένα γεροντάξι το όρος να τον φέρω έξω το γερο Χαραλάμπη στους γιατρούς, μου λέει, τι λες μωρέ Χριστάκη τώρα, γιατί να ζήσω πολλά χρόνια, τι τα φέρω. Του λέω, γιατί ρε πάπου, γιατί θέλω να πάω στον Χριστό μου. Τι κάνανε οι μάρτυρες, νάτι, Αγία Κατερίνη. Παιδούλα, κοριτσάκι. Δεν είπε πονηρά να την κλειτώσει για να μείνει κι άλλο εδώ. Πάρτε με, σκοτώστε με, βασανίστε με, στο Χριστό μου θα πάω. Στο Χριστό μου θα πάω, στο Χριστό μου. Και τελειώνω. Όταν βασανίσαν τη Βίβλια Περπέτουα, βρέστε το και διαβάστε αυτό. Διάβασα νέος αυτό το βιβλίο και μου ήρθε στην καρδιά Φαβιόλα και Βίβλια Περπέτουα. Όταν λέει τη βασανίσανε και θα τη βγάσουν μπροστά να τη ρίξουν στα λιοντάρια, ζήτησε μία χάρη. Λέει, 5 λεπτά να προσευχηθώ και να ετοιμαστώ. Το ετοιμαστώ τι ήθελε να κάνει. Είναι ωραίο παράδειγμα. Λέει, λίγο νερό. Και πλένει το πρόσωπό της και φτιάχνει τα μαλλιά της. Και της λένε, τι τα θες αυτά. Γιατί σε 5 λεπτά θα συναντήσω τον Χριστό μου. Και να είμαι όμορφη. Γένια να την αγαπήσει και αυτό. Αυτούς έχουν παράδειγμα. Αυτή είναι η άγχη. Τρέξτε. Δεν θέλω να μας αρπάξει κανέναν ο διάβολος. Δεν το θέλω, δεν μπορώ να το αντέξω. Θα σταματήσω να είμαι παπάς αλλιώς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο είμαι εδώ. Το ξέρουν κάποιοι που ήρθαν και χθες και προχθές. Και χαίρομαι. Εντάξει. Διευχώ τον Αγίον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς και μετά τη λειτουργία θα είναι εδώ ποιοι με θέλουν.